Ωραία. Με το πείραμα αυτό θα δείξουμε την ανίχνευση αλδεϊδομάδας σε γλυκόζη με φελίνγιο υγρό. Το φελίνγιο υγρό είναι δύο υγρά, το φελίνγιο Α και το φελίνγιο Β. Αυτά αναμειγνύονται λίγο πριν τη χρήση τους σε ίσες περίπου ποσότητες. Βάζουμε λοιπόν αυτή την ποσότητα του φελιγγίου Α, το οποίο περιέχει κατά κύριο λόγο θηϊκό χαλκό, και μετά το φελίγιο Β, το οποίο περιέχει υδροξίδιο του νατρίου και τριγικό καλλιονάτριο. Περίπου ίσες ποσότητες. Στην αρχή θα δω σχηματισμό γαλάζιου ιζήματος, όπως εδώ. Το αναμειγνύω καλά. Μετά, εδώ θα διαλύσουμε γλυκόζη, η οποία περιέχει αλδεϊδομάδα. Εδώ. Επομένως, εδώ έχω διάλειμμα γλυκόζης σε φελίγγιο υγρό. Αν αυτό το θερμάνω, το φελίγγιο υγρό, θα σχηματιστεί οξύδιο του μονοστενούς χαλκού, το οποίο έχει ένα χαρακτηριστικό κεραμέριθρο χρώμα. Να. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό χρώμα του οξυδίου του μονοστενούς χαλκού. Άρα η ένωση την οποία διαλύσαμε στο φελίνγιο υγρό είχε αλδεϊδομάδα.